Αλλάζουμε θεματολογία, πάμε αλλού φίλες και φίλοι, σε άλλα πράγματα, σε πιο ονειρικά πράγματα, σε πιο κινηματογραφικά, σε πιο πολιτιστικά, σε πιο διαφορετικά, εν πάση περιπτώσει, από αυτά που λέγαμε και πριν από λίγο, και να σταθούμε τώρα σε αυτό που επισημάναμε στην αρχή της εκπομπής μας, στη διπλή βράβευση για την ταινία του Νίκου Κουρού «Δεν υπάρχει οξυγόνο» στο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ στη Ρώμη στις 28 Ιουνίου, θα έλεγα, συμπληρώνοντας μία ακόμη βράβευση, μία ακόμη διάκριση για τον γνωστό Νίκο Κουρού από την Κοζάνη σκηνοθέτη. Έχει βραβευτεί και παράλληλα φαίνεται ότι αυτό το οξυγόνο μάλλον υπάρχει, γιατί αλλιώς δεν εξηγούνται οι συνεχείς βραβεύσεις του Νίκου Κουρού από την Κοζάνη. Τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Κουρού, καλημέρα. Σας και καλή σας εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ για τα ωραία λόγια. Νομίζω ότι προκύπτουν από τα αποτελέσματα. Δεν είναι κάτι που το λέμε για να το λέμε. Προκύπτουν από τα αποτελέσματα. Μάλλον έχετε πολύ οξυγόνο, έχετε πολύ ενέργεια, γιατί αλλιώς δεν εξηγούνται τόσες διακρίσεις, τόσες βραβεύσεις και σε πανελλαδικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο πλέον. Ή μάλλον διαισθανόμαστε ότι σε λίγο δεν θα έχουμε καθόλου και οφείλουμε να το φωνάξουμε, γιατί το βλέπουμε μπροστά μας. Δεν ξέρω τι θα δει. Μπορεί και αυτό. Πάντως έχει μία εξήγηση. Κάποια εξήγηση πρέπει να υπάρχει, που έχει και μία αναφορά στο οξυγόνο. Τι είναι αυτό το «δεν υπάρχει οξυγόνο» τελικά? Είναι το μήνυμα. Είναι το μήνυμα. Αυτό το οποίο δεν υπάρχει οξυγόνο και οξυγόνο και γενικότερα. Όσο πάνε, κάποια πράγματα σφίγγουν γύρω μας. Είναι σαν ένας κλοιός που σφίγγει συνεχώς. Και αυτό μαζί. Έχει προεκτάσεις δηλαδή ο τίτλος. Δεν είναι μόνο ότι δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε. Είναι πολλά πράγματα που είναι δυσάρεστα και γίνονται δίπλα μας. Όπως... Βλέπουμε την οικονομική ανέχεια που δημιουργείται σε πολύ περισσότερο κόσμο από όσοι υπήρχε μέχρι τώρα. Τα προβλήματα στην ενέργεια, τη βία, τις διαπροσωπικές σχέσεις που μετά την πανδημία βγήκανε εντελώς τραπατσαρισμένες, ακόμα πιο τραπατσαρισμένες. Όλα αυτά μαζί είναι πολλά πράγματα μαζί. Αυτό γιατί πώς το εξηγείτε, δηλαδή από την πανδημία που κλειστήκαμε, αντί να γίνουμε καλύτεροι, να έρθουμε πιο κοντά, αφού ήρθαμε πιο κοντά, τουλάχιστον αυτοί που ήταν στο οικείο περιβάλλον, θα λέγαμε, έτσι. Τελικά τι, απομακρυνθήκαμε κι άλλο? Απομακρυνθήκαμε για πολλούς και διαφόρους λόγους. Ίσως γιατί εμείς οι ίδιοι δεν το είδαμε όπως έπρεπε να το δούμε. Ίσως γιατί η διαχείριση της πανδημίας από τους υπεύθυνους έγινε με λάθος τρόπο και υπήρχε παρερμηνία. Mm-hmm. Και εκεί πάρα πολλές οι αιτίες που το προκαλέσανε. Το «δεν υπάρχει οξυγόνο» τελικά τι ταινία είναι? Καταγράφεται ως avant-garde. Το avant-garde βεβαίως έχει αναφορά σε γαλλική γλώσσα. Έχει αναφορά σε ένα είδος κινηματογράφου. Εμπροστοφυλακή σημαίνει. Έχει αναφορά σε ένα είδος κινηματογράφου που αναπτύχθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 20. Mm-hmm. Έχει να κάνει με το Βοβό και τη μετάβασή του στον ομιλούντα κινηματογράφο. Και όπως είπατε, είναι γαλλικής προέλευσης κυρίως, γιατί οι Γάλλοι κυρίως το κάνανε διαμαντάκια από την εποχή εκείνη, τα οποία σήμερα τείνουν να ξεχαστούν. Και από εκεί δανειστήκαμε λίγο τον όρο, γιατί και εγώ δανείστηκα στοιχεία από εκείνο το σινεμά. Δηλαδή, αιμονή σε κάποια πλάνα, κάποιες περίεργες λήψεις, ένα αίσθημα τρόμου σε αυτό που βλέπουμε, που είναι όντως τρομακτικό το θέμα, η καταστροφή του περιβάλλοντος, όλα αυτά. Με τη μορφή ενός οικολογικού θρίλερ, όπου πρωταγωνιστεί το περιβάλλον, βασικά, τα πλάνα. Περιβάλλον. Και βέβαια η εξαιρετική μουσική που πολύ δικαίως βραβεύτηκε, του Σταύρου του Παπασταύρου, ενός μεγάλου Έλληνα καλλιτέχνη, διακριτικού καλλιτέχνη, παραγωγικού, εδώ και 40 και χρόνια περίπου. Έχει διπλή βράβευση ακριβώς γιατί έλαβε και ειδική τιμητική μνήμα και το βραβείο καλύτερου μουσικού. Μουσικού σκορ. Ναι. Με τον Σταύρο Παπασταύρου. Με τον Σταύρο Παπασταύρου που συνεργαζόμαστε, έχουμε ξανασυνεργαστεί και στην προηγούμενη ταινία μας. Στο Ανέπαφα και στην. Είχαμε κάνει δύο εκδοχές της ταινίας αυτής. Στο Ανέπαφα και το Cinefil Quarantine. Είχαμε και εκεί πάλι μέσα στην πανδημία είχε γίνει αυτή η δουλειά, η διπλή δουλειά, η αγγλική και ελληνική. Και τώρα με το «Δεν υπάρχει οξυγόνο», όπου ο Σταύρος έκανε μια εξαιρετική δουλειά στην σύνθεση.
Μάλιστα. Η ταινία αυτή ήταν μια στιγμιαία σκέψη ή ήταν κάτι που από καιρό το είχατε στο νου σας και τελικά το αποτυπώσατε μέσα από αυτήν την ταινία? Ήταν μια πονεμένη ιστορία. Ναι. Ξεκίνησε από μια στιγμιαία σκέψη που την εξέφρασε σε ένα φίλο μου, το Σάκη τον Τριανταφύλου, που παίζει κιόλας ο Σάκης στην ταινία ένα ρόλο. Και συμφωνήσαμε να το κάνουμε. Μας βοήθησε ο Σάκης λίγο στα σημεία που θα μπορούσαμε να κάνουμε τα γυρίσματα. Mm-hmm. Αυτό είχε γίνει το καλοκαίρι του 19. Ξεκινήσαμε στο τέλος του καλοκαιριού του 19 να κάνουμε τα γυρίσματα. Και τα σταματήσαμε αναγκαστικά, έχοντας κάνει τα περισσότερα γυρίσματα βέβαια, το Μάρτι του 20 μέσα στην πανδημία. Mm-hmm. Ναι, έχει μεγάλο ιστορικό. Έχει ιστορικό, ναι. Και θέλαμε να κάνουμε κι άλλα πλάνα. Είχα σκοπό λίγο η ταινία να βγει λίγο διαφορετική από αυτή που τελικά βγάλαμε, αλλά λόγω των περιστάσεων και των συνθήκων της πανδημίας λίγο την προσαρμόσαμε και την ολοκληρώσαμε τον Απρίλιο του 2021. Μάλιστα, έτσι ξεκίνησε ως ιδέα, όπως ξεκίνησε πριν κάποια χρόνια, προχώρησε, ναι, σταμάτησε και ξαναπροχώρησε. Ναι, ναι, προχώρησε μετά σταδιακά, δηλαδή σταδιακά. Κάναμε κάποια γυρίσματα τον Ιούνιο του 20 με το πρώτο άνοιγμα από την πρώτη πανδημία. Συνεχίσαμε μερικά άλλα γυρίσματα το Σεπτέμβριο του 20. Μετά ξεκίνησε η τεχνική επεξεργασία για να καταφέρουμε να την ολοκληρώσουμε τον Απρίλιο του 21. Μάλιστα. Νίκο Κουρού, τώρα κάποιος θα αναρωτηθεί, μία βράβευση, δεύτερη βράβευση, διακρίσεις εδώ, συμμετοχές εκεί, πανελλαδικά φεστιβάλ, πανελλαδικές, σε πανελλαδικά εν πάση περιπτώσει, αλλά και σε διεθνή φεστιβάλ. Πού θέλεις να πας? Έχεις βάλει μέσα σου κάποιον στόχο ή πορεύεσαι κατά το πώς εμπνέεσαι, θα λέγαμε, και δεν έχεις κάποιον ιδιαίτερο στόχο? Είναι όχι, ο στόχος είναι πάντα σε κάθε τι που κάνουμε να βγάλουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Mm-hmm. Το που θα πάει αυτό που κάνουμε δεν το ξέρουμε, κανείς μας δεν το ξέρει. Ναι, ναι. Ο στόχος είναι αυτός κάθε φορά που καταπιανόμαστε με κάποια ιδέα. Γι' αυτό και χτυπιόμαστε, παρόλο που δεν έχουμε τα μέσα, πολλές φορές χτυπιόμαστε στην κυριολεξία να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Σε τεχνικό επίπεδο, γυρισμάτων, πλάνων, τα πάντα. Τώρα δεν ξέρω που πάει αυτό και ποτέ μου δεν ήξερα. Πάντα πήγαινε μόνο του. Δηλαδή κάναμε κάτι με πολύ κόπο και μετά το ρίχναμε σε αυτό που λέμε κινηματογραφικά φεστιβάλ, που πλέον θεωρούνται ένας τρόπος, ας το πούμε, διανομής της ταινίας. Γιατί πλέον, εντάξει, το κύκλωμα το κινηματογραφικό έχει κλείσει από τις μεγάλες εταιρείες και λοιπά. Είμαστε ανεξάρτητος κινηματογράφος, αν μπορούσε να μας δώσει κάποιο. Ευτυχώς υπάρχει και αυτός, έτσι. Ευτυχώς υπάρχει και αυτός για να δίνει αναπνοές, ναι, θα λέγαμε, και σε αυτό. Και που, αν το καλοσκεφτούμε, κάτι, ναι, ανεξάρτητα πλέον γίνεται είτε στο κινηματογράφο είτε στο θέατρο. Ναι. Σε άλλες τέχνες δύσκολο. Δηλαδή βλέπουμε ότι τα πάντα όλα είναι συγκεκριμένα, είναι, ναι, σε καλούπια. Αισθάνεται κάποιος πνιγμένος, δηλαδή δεν μπορεί να βρει ανάσα, δεν μπορεί να δει πράγματα να τα εκφράσει, γιατί θα πρέπει να περάσει από αυτά τα πράγματα που ναι, εταιρείες, δηλαδή, που δεν είναι και εύκολη προσέγγιση σε αυτά. Είδατε λοιπόν που και εκεί δεν υπάρχει οξυγόνο πλέον. Και εκεί δεν υπάρχει οξυγόνο. Άρα λοιπόν το δεν υπάρχει οξυγόνο είναι ευρύτερη κοινωνική αναφορά και όχι μόνο, ναι, κινηματογραφική, με μια ιδέα του Νίκου του Κουρού, ο οποίος έχει διπλή βράβευση και έτσι εν κατακλείδη θα έλεγα και θα ρωτούσα Νίκο Κουρού, τελικά πώς αποτυπώνεις το δικό σου κινηματογραφικό στυλ, σε ποια κατηγορία, αν υπάρχουν κατηγορίες, εντάσσεις τον εαυτό? Δεν μπορώ και εγώ, δυσκολεύομαι να το καταταξώ κάπου, γιατί κάθε ταινία που κάνουμε είναι κάτι διαφορετικό. Μάλιστα. Και αυτός είναι ένας στόχος δικός μου, δηλαδή καμία ταινία να μην μοιάζει με την προηγούμενη. Όλες οι ταινίες που έχουμε κάνει σαν ομάδα μέχρι στιγμής είναι παντελώς διαφορετικές. Νομίζω ότι αυτό είναι και το ιδιαίτερα ακόμη πιο όμορφο, ότι εγώ ήθελα να το ρωτήσω αυτό βεβαίως για το στυλ που θεωρείς ότι έχεις κινηματογραφικά, το ότι κάθε φορά έχεις κάποια διαφορετικότητα και τη βγάζεις αυτή τη διαφορετικότητα, νομίζω είναι και το καλύτερο. Ναι, αν μπορούσαμε κάπως να χαρακτηριστούν αυτές οι ταινίες, είναι ότι αντικατοπτρίζουν τις ανησυχίες της εποχής που γυρίζονται. Εντάξει, αυτό νομίζω το καταλαβαίνει κανένας. Ναι, για τους κύκλους ακόμα.